έναν άνθρωπο που μπορεί να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πολλά πάνω σε αυτό το πεδίο. Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Χάρη Βλάδο, επίκουρο καθηγητή Διεθνών Οικονομικών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλησπέρα, κύριε Βλάδο. Καλησπέρα σας, αγαπητέ κύριε Χαραλαμπίδη. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Και εμείς χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας. Είδαμε πριν από λίγα 24 ώρα, κύριε Βλάδο, τους Ρώσους, τον Βλαντιμίρ Πούτιν ουσιαστικά, να προαναγγέλει, δίνοντας μάλιστα ένα τελεσίγραφο μιας εβδομάδας, αν δεν κάνω λάθος, ότι από εδώ και στο εξής οι ευρωπαϊκές χώρες που είναι ο κατεξοχήν πελάτης των ρωσικών καυσίμων, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, θα πρέπει να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους σε ρούβλια. Προφανώς προκειμένου να προσπαθήσει να σπάσει το τείχος των κυρώσεων. Πώς θα μπορούσε να γίνει στην πράξη αυτή η διαδικασία και τι βλέπουμε, γιατί είδαμε και μια αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Ένωση χτες. Ναι. Η ουσία όλης αυτής της κίνησης του Πούτιν περισσότερο εμένα μου δίνει την αίσθηση ενός αντιπερισπασμού συμβολικού. Κατά βάθος δεν μπορεί να ξεπεράσει το πρόβλημά της η ρωσική οικονομία με τέτοιου τύπου μεθοδεύσεις. Ας το πω απλά, η κίνηση αυτή του Πούτιν για σκοπό της κύριο έχει να αυξήσει τη ζήτηση για ρούβλια στις διεθνείς χρηματαγορές. Mm-hmm. Αυξάνοντας τη ζήτηση, σταθεροποιεί και ενισχύει τη συναλλαγματική ισοτιμία του ρουβλιού. Αλλά την ίδια ακριβώς στιγμή με αυτή την κίνηση μειώνει τη δυνατότητα άντλησης συναλλαγματικών πόρων. Χωρίς συναλλαγματικούς πόρους θα έχει πολύ μεγάλη δυσκολία να κάνει εισαγωγές η ρωσική οικονομία. Και μάλιστα σε συνθήκες που προδιαγράφονται αρκετά σκοτεινές, δεδομένου ότι βρίσκεται μπροστά στις συνθήκες μιας βαριάς ύφεσης. Ο πληθωρισμός είναι ήδη αυξημένος. Αναγκάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο δεκαήμερο, να διπλασιάσει τα επιτόκια που βρίσκονται περίπου στο 20%. Με άλλα λόγια, αυτή η κίνηση είναι, αν το θέλετε, παράλληλη με την λογική επίδειξης, ας το πούμε έτσι, θράσους από τη μεριά του Πούτιν. Δεν έχει τελικά στα μάτια τα δικά μου μεγάλες πιθανότητες τελικής επιτυχίας ένα τέτοιο εγχείρημα. Αναστατώνει βέβαια τις διεθνείς αγορές, αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι αυτή η αναστάτωση είναι προς όφελος του Πούτιν στην παρούσα φάση. Mm-hmm. Δυσχεραίνει σίγουρα μέσω μακροπρόθεσμα την κατάσταση της ρωσικής οικονομίας, δημιουργεί κάποιες αμφιβολίες και κάποια σχετική αύξηση των τιμών σε βραχυπρόθεσμους όρους, των τιμών εννοώ ενέργειας και καυσίμων, αλλά δεν βλέπω να βγαίνει σε καλό. Και έτσι όπως το τοποθετήσατε εκκινώντας, όντως το ζήτημα της ισχύως είναι και το κεντρικό αντικείμενο της γεωπολιτικής σε συνολικούς όρους. Mm-hmm. Και μέσα σε αυτούς τους όρους, οι οικονομικές διαστάσεις, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι οι κεντρικότερες. Ακόμα και πιο σημαντικές αν θέλετε, ακόμα και από τη στρατιωτική δύναμη, η οικονομική δύναμη και κυρίως η οικονομική αντοχή είναι αυτή η διάσταση που προσδιορίζει πλέον τις παγκόσμιες γεωπολιτικές ισορροπίες. Και ταυτόχρονα έχω την εντύπωση ότι ουσιαστικά με αυτή του την κίνηση ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποχρεώνει τους Ευρωπαίους να πατήσουν περισσότερο γκάζι στην απεξάρτησή τους από το ρωσικό φυσικό αέριο, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά το τοποθετείτε και όχι μόνο αυτό. Στην ουσία δημιουργεί ένα πρόσθετο πρόσκομα που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό παράλληλο με τις κυρώσεις που δέχεται. Δηλαδή είναι σαν να λέει κατά κάποιο τρόπο στους Ευρωπαίους, παιδιά ακούστε να δείτε, μην αγοράζετε από μένα. Σας δημιουργώ πρόσθετη δυσκολία στο να αγοράζετε από μένα καύσιμα. Και αυτό μπορώ να το κάνω και αύριο και μεθαύριο. Οπότε βρείτε άλλες λύσεις. Κάντε τα κουμάντα σας. Ναι, κάντε τα κουμάντα σας και μάλιστα σε συνθήκες που δεν το βλέπω μέσα στην επόμενη διετία, τριετία, να του βγαίνει σε καθόλου καλό. Και για τον Πούτιν, γενικότερα και για τη ρωσική οικονομία. Ήδη διαβάζω. Ξέρετε, αν ζούσαμε, συγγνώμη να ολοκληρώσω αυτό. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ. Θα προσθέσω κάτι μετά. Ναι. Βεβαίως. Αν ζούσαμε στις αρχές του 2000, που είχαμε μια διαφορετική τεχνολογία,
και είχαμε και άλλες δυνατότητες ανάπτυξης, για παράδειγμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η διαπραγματευτική θέση του Πούτιν θα ήταν πάρα πολύ ισχυρότερη. Mm-hmm. Τώρα με αυτή την έκρηξη των τιμών γίνονται καταπληκτικά κερδοφόρες πάρα πολλές μορφές επενδύσεων στην ενέργεια που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό που ακουγόταν ως αστείο πριν από μερικούς μήνες ή χρόνια, ότι θα μπορούσε για παράδειγμα η Ελλάδα να γίνει ενεργειακή μπαταρία ολόκληρης Ευρώπης, αξιοποιώντας την αιωλική και την ηλιακή ενέργεια, σήμερα δεν φαίνεται καθόλου χιουμόρο. Και πιστεύω ότι θα βιώσουμε μια έκρηξη επενδύσεων στην Ελλάδα στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και φυσικά όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Συγγνώμη που σας διέκοψα πριν. Ήθελα απλώς να προσθέσω ακριβώς σε αυτό που λέγατε, ότι οι πληροφορίες φέρνουν πάρα πολύ πιθανή την ανακοίνωση αύριο από τον Τζο Μπάιντεν και την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μιας στρατηγικής συμφωνίας για μια τεράστια προμήθεια φυσικού αερίου, σχιστολιθικού φυσικού αερίου, mm-hmm. σε υγρή μορφή, σε υγροποιημένη μορφή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακριβώς, mm-hmm. LNG, ναι, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Και αυτό έρχεται σε επιστέγασμα κινήσεων που έχουμε δει ήδη τις τελευταίες μέρες. Για παράδειγμα, από τη Γερμανία με μια απευθείας συμφωνία με το Κατάρ. Άρα, θέλω mm-hmm. να πω ότι βλέπουμε κινήσεις οι οποίες φυσικά δεν μπορούσαν να προβλεφθούν λίγο καιρό πριν και δείχνουν το πόσο πολύ σοβαρά παίρνουν πλέον οι Ευρωπαίοι, είτε στις Βρυξέλλες, είτε στο Βερολίνο, είτε και σε άλλες χώρες, πόσο σοβαρά παίρνουν την ανάγκη να απεξαρτηθούν από την πίεση της Ρωσίας. Ναι, ναι. Και ακριβώς αυτό ανοίγει την πόρτα μετάβασης πλέον επισήμως σε μια νέα φάση ανάπτυξης της παγκοσμιοποίησης, κύριε Χαραλαμπίδη. Αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ένα αποτέλεσμα δομικών μετεξελίξεων που έχουν βάθος τα τελευταία 20-30 χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο ξαφνικά πέφτει από τον ουρανό. Είναι επιταχυντής απλώς αυτή η εξέλιξη. Ακριβώς. Επιταχυντής και στην ουσία πλέον μετά την εισβολή επισημοποίηση μιας νέας σελίδας σε αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση. Εγώ προσωπικά στα γραπτά μου το ονομάζω μια νέα παγκοσμιοποίηση η οποία αναδύεται. Αυτό γιατί συμβαίνει? Αυτό συμβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό διότι οι τεκτονικές πλάκες του καπιταλισμού τις τελευταίες δεκαετίες έχουν μετακινηθεί. Και όταν μετακινούνται οι τεκτονικές πλάκες, τι συμβαίνει πάντοτε? Έχουμε δονήσεις. Σεισμοί. Ναι. Πάντοτε έχει σεισμούς. Ένας από αυτούς τους σεισμούς είναι και αυτή η εισβολή. Πλέον ετοιμαζόμαστε να εισέλθουμε σε μια εποχή που δεν θα παίζει ρόλο μονάχα η χαμηλή τιμή είτε της εισρωής είτε του καυσίμου είτε του προϊόντος, δεν θα παίζει ρόλο ούτε η μεγιστοποίηση της επένδυσης, αλλά σε κάθε κίνηση για όλους τους παίκτες σε παγκόσμιο επίπεδο θα συνυπολογίζεται και το γεωπολιτικό ρίσκο και, αν το θέλετε με μια διαφορετική διατύπωση, και η ιδεολογικοπολιτική συγγένεια mm-hmm. του χώρου στον οποίο επενδύεις και λειτουργείς. Για να το εκλαϊκεύσω λιγάκι περισσότερο, θα σκέφτεται ο επενδυτής να επενδύσω άραγε στην Κίνα αξιοποιώντας ένα χαμηλό εργατικό κόστος της τάξης με το 350 ευρώ το μήνα ανεργαζόμενο, ή να επενδύσω στη Βουλγαρία που το κόστος μου θα είναι 450 ευρώ. Στη μία περίπτωση επενδύω σε μία χώρα η οποία βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, στην άλλη περίπτωση βρίσκομαι με μία επένδυση σε μία χώρα που δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο θα μου ζητήσει για να συνεχίσω να λειτουργώ, να χρηματοδοτώ τη δραστηριότητά μου, ας πούμε, σε ρούβλια. Καταλαβαίνετε ότι είναι φανταστικό το σενάριο που σας λέω, mm-hmm. αλλά πλέον είναι διαστάσεις οι οποίες βγαίνουν στην επιφάνεια. Όπως επίσης και πράγματα που πριν από μερικά χρόνια τα θεωρούσαμε δευτερεύοντα ή τριτεύοντα, το πόσο έχει νόημα να συναλλάσσεις ελεύθερα με κοινωνικοπολιτικά συστήματα τα οποία στηρίζονται πάνω στην ανελευθερία. Πώς μπορείς να έχεις ελεύθερο εμπόριο
με χώρες που έχουν ανελεύθερα καθεστώτα. Με άλλα λόγια, εμπλουτίζεται και η έννοια, αν το θέλετε έτσι, του φιλελευθερισμού σε όρους παγκόσμιους, παγκόσμιου εμπορίου και παγκοσμίων δράσεων και ροών. Οι διεθνείς σχέσεις δηλαδή πάβουν να είναι πλέον από εδώ και κάτω, εκτιμώ, ένα ζήτημα που αφορά στενά οικονομικές επιδόσεις και μεγέθη. Αλλά εντάσσεται μέσα στην οπτική, όλο και ουσιαστικότερα που θέλετε, θα ενταχθεί και η οπτική ιδεολογικοπολιτική και η οπτική της ανθεκτικότητας των σχέσεων και των δομών, αλλά και της διατηρησιμότητας. Ζούμε τα τελευταία 3 χρόνια, για να κλείσω έτσι πριν από την ερώτηση σας την επόμενη, ζούμε σε μια καταπληκτική επιτάχυνση των εξελίξεων. Δηλαδή αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 3 χρόνια, αγαπητέ, σε φυσιολογικό ιστορικό χρόνο θα γινόντουσαν σε 3 δεκαετίες. Η πανδημία και το σοκ που έφερε ήρθε να επιταχυνθεί αυτή η τεράστια επιτάχυνση με αυτή τη γεωπολιτική κρίση που ζούμε. Συμφωνώ απόλυτα με την παρατήρησή σας ότι ουσιαστικά θα παίζει από εδώ και μπρος πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στις οικονομικές αποφάσεις το πολιτικό κριτήριο. Ταυτόχρονα βέβαια βλέπουμε ότι βραχυπρόθεσμα σε κάποιες περιπτώσεις ανελεύθερων καθεστώτων, πιο περιφερειακών βέβαια περιπτώσεων, για παράδειγμα του καθεστώτος Μαδούρο στη Βενεζουέλα ή κάποια αραβικά κράτη, βγαίνουν ωφελημένα από την ανάγκη της Δύσης να διαφοροποιήσει τις πηγές προμήθειας είτε καυσίμων είτε άλλων υλών. Ωστόσο θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο για τη στάση της Κίνας, που βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ προσεκτική τις τελευταίες εβδομάδες. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν για το πρώτο που είπατε, βραχυπρόθεσμα και ευκαιριακά ωφέλη πολύ συχνά καταλήγουν σε μακροπρόθεσμες σοβαρότατες απώλειες. Όποιος κερδοσκοπεί σε τέτοιες συνθήκες συνήθως την πληρώνει σε ευρύτερους όρους. Και οποιοδήποτε προσπαθεί να ισορροπήσει πάνω σε 2 βάρκες την παρούσα φάση, μάλλον, να το πω έτσι και πιο χιουμοριστικά, και τα μπαντάκια του πάνω στη φλεγόμενη θάλασσα. Με αυτή την έννοια, οποιοδήποτε πιστεύει ότι θα μπορέσει μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες, έχοντας αμφίσιμη στάση, να κερδίσει, μου φαίνεται ότι πέφτει πολύ έξω. Σε μακροπρόθεσμου τώρα όρους και για την Κίνα, υπάρχει το εξής ενδεχόμενο που είναι πλέον στα μάτια μου αρκετά σαφές. Η Ρωσία στην πορεία που έχει χαράξει, δυστυχώς για τη ρωσική κοινωνία, υπό την καθοδήγηση του Πούτιν, και το λέω δυστυχώς γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ρωσική κοινωνία, ο ρώσικος λαός, είναι φορέας ευρωπαϊκού πολιτισμού. Είναι δηλαδή ένα κομμάτι της ίδιας Ευρώπης η Ρωσία. Σωστά. Παρόλα αυτά, έπειτα από όλες αυτές τις λανθασμένες μεθοδεύσεις του Πούτιν και την εισβολή, βρίσκεται πλέον σε μεγάλο κίνδυνο η Ρωσία να δορυφοριοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό πιθανότητας υπέρ της Κίνας. Η Κίνα, η οποία είναι μια πραγματικά σημαντική οικονομική δύναμη πλέον, η Ρωσία δεν είναι, ούτε θα μπορούσε να γίνει ποτέ. Η Κίνα, που η οποία έχει ένα δυναμισμό σημαντικότατο στο εξωτερικό της εμπόριο, που η Ρωσία ούτε μπορεί να τον διανοηθεί, και βέβαια η Κίνα με ένα τεράστιο πληθυσμό. Εγώ εκτιμώ ότι μέσα στην επόμενη πενταετία, δεκαετία, γιατί έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή ο Πούτιν θα φύγει, η Ρωσία θα βρεθεί σε ένα μεγάλο γεωπολιτικό δίλημμα. Τελικά θα επιστρέψει και θα βρει ένα τρόπο αρμονικής συμβίωσης με την Ευρώπη, ή θα γίνει κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι περιπαικτικά, το παραπέδι της Κίνας. Βρισκόμαστε όμως σε αυτό το σημείο, πέραν δηλαδή από τις μεγαλοστομίες του Πούτιν, πέρα από τις ψευδεστήσεις μεγαλείου και δύναμης, η Ρωσία πλέον έχει μπει σε αυτή τη δίνη. Πού θα δορυφοριοποιηθεί τελικώς? Και βέβαια σε συνθήκες ενός βιωτικού επίπεδου για τον Ρώσο πολίτη αρκετά χαμηλού, με ένα πληθωρισμό ο οποίος ήδη τρέχει πάρα πολύ,
και με συνθήκες αρκετά οδυνηρές, γιατί ξέρετε, ακόμα και να θεωρήσουμε ότι θα είναι σχετικά σύντομη η διαδικασία αποχώρησης από την ηγεσία του Πούτιν, ακόμα και έτσι, σε αυτό το σενάριο, ας πούμε, το θετικό, οι οδύνες της μετάβασης για τη ρωσική κοινωνία θα είναι πολύ μεγάλες. Το πολιτικό της σύστημα σήμερα παραμένει ανώριμο και δεν υπάρχουν και ουσιώδη ερίσματα για την ανάπτυξη μιας δημοκρατίας δυτικού τύπου, που θα ήταν το ζητούμενο. Χωρίς δημοκρατία δεν μπορεί να προχωρήσει ο πλανήτης μας μπροστά, αγαπητέ κύριε Χαραλαμπίδη, και δημοκρατία για όλες τις κοινωνίες. Δεν μπορεί η δημοκρατία, όπως το διαπιστώνουμε, να είναι κτήμα μονάχα των αναπτυγμένων χωρών της Δύσης. Για να έχουμε ένα κόσμο που να μπορεί να αναπτύσσεται αρμονικά και σε ειρήνη, πρέπει να επεκταθεί κυρίως η δημοκρατία. Συμφωνώ απόλυτα, και παρά το γεγονός ότι πολλοί διαγιγνώσκουν μία υποχώρηση της δημοκρατίας η οποία πλήττεται τις τελευταίες μία-δύο δεκαετίες, θα έλεγα ότι συνολικά η κίνηση του κόσμου μας τους τελευταίους δύο αιώνες δείχνει ότι η δημοκρατία προχωρά και εδραιώνεται με σταθερό βηματισμό, ακόμα και αντιμετωπίζοντας κρίσεις στη διάρκεια αυτής της ανάπτυξης. Ναι, ναι. Σε αυτό συμφωνώ, και βέβαια να κάνω μία παρατήρηση ένθετη στο σκεπτικό σας. Η αντίληψη που έχουμε για τα 40 τελευταία χρόνια, στα οποία αναπτύσσεται αυτό που λέμε η παγκοσμιοποίηση, πολύ συχνά είναι άστοχη και εν μέρει διαστρεβλωμένη. Έχουμε την εντύπωση ότι αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση τα τελευταία 40 χρόνια ήταν κάτι το καταστροφικό για τον πλανήτη. Mm-hmm. Αυτό είναι ψευδές. Αυτό είναι εντελώς λανθασμένο. Στα 40 χρόνια που πέρασαν, όλος ο πλανήτης έζησε μία εποχή αυξανόμενης ευημερίας. Και ειδικότερα ταχύτατης βελτίωσης του βιωτικού επίπεδου για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Αυτή η 40ετία είναι που έκανε και την Κίνα και τις Ινδίες και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες σημαντικές οικονομικές δυνάμεις. Τους έδωσε για πρώτη φορά στην ιστορία τους τη δυνατότητα να έχουν και αυτές μεσαία τάξη, να έχουν γρήγορους ρυθμούς αύξησης του κατακεφαλήν τους εισοδήματος και βέβαια βελτίωση πολλών άλλων δικτών. Του προσδόκιου με επιβίωσης, για παράδειγμα, που ραγδαία αυξήθηκε αυτά τα τελευταία 40 χρόνια. Mm-hmm. Την αύξηση του αλφαβητισμού. Δυστυχώς τα ξεχνάμε συχνά αυτά. Δυστυχώς. Αυτά τα ξεχνάμε και τα βάζουμε στην πάντα εντελώς λανθασμένα. Αυτή η δαιμονοποιημένη στα μάτια πολλών παγκοσμιοποίηση έφερε πολλά καλά στον πλανήτη. Πολλά καλά που δυστυχώς όμως δεν συνοδεύτηκαν με αρκετά γρήγορο ρυθμό εμβάθυνσης των δημοκρατικών θεσμών. Παρότι μειώθηκαν, όσο και να παραξενεύει πολλούς, αυτά τα 40 χρόνια μειώθηκαν οι πόλεμοι, μειώθηκαν οι σειράξεις, μειώθηκαν οι νεκροί από συγκρούσεις πολεμικές σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Βέβαια θα μου πείτε, είχαμε το πρόβλημα της θερμοκρατίας. Ναι, αλλά το πρόβλημα της θερμοκρατίας δεν αναφερόταν σε μαζικούς αριθμούς πληγέτων. Αυτή την 40ετία της παγκοσμιοποίησης, σε κάποια σημεία της δυστυχώς θα την νοσταλγήσουμε. Ήταν μια εποχή πιο ανοιχτή, ήταν μια εποχή πιο γρήγορης ανάπτυξης. Η νέα εποχή που βλέπω να ανατέλει, αυτή η νέα παγκοσμιοποίηση, θα είναι πολύ πιο προσεκτική. Θα είναι πολύ πιο, ας το πούμε έτσι, περιχαρακωμένη και απαιτητική. Mm-hmm. Δεν θα δίνει τόσο εύκολα μέρισμα γρήγορης ανάπτυξης σε όλους. Και φυσικά θα είναι και πιο, πώς να το πούμε, προσεκτική σε ποιους παράγοντες δράσης θα αφήνει το περιθώριο εκβιασμών. Δηλαδή αυτή η νέα φάση στην παγκόσμια ιστορία θα στερήσει τη δυνατότητα από πολλούς μελλοντικούς Πούτιν, τη δυνατότητα να ασκούν πιέσεις με τον τρόπο που σήμερα ασκεί ο Πούτιν στον υπόλοιπο πλανήτη. Θα απομονώνει τυράννους και θα απομονώνει αυτή η νέα εποχή αυταρχικά καθεστώτα. Εγώ αυτό πιστεύω. Κλείνοντας, γιατί έχουμε 3 λεπτά ακόμα, θα ήθελα να σας ρωτήσω
πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση την πληθωριστική και ενεργειακή η δυτική δημοκρατία, ο δυτικός κόσμος, προκειμένου να περάσει σε αυτή τη νέα περίοδο. Βέβαια, πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας και κρίσιμο. Λοιπόν, ας αποφύγουμε οποιαδήποτε αίσθηση πανικού, αγαπητέ κύριε Χαραλαμπίδη, που το βλέπω να διαχέεται δυστυχώς από πολλά μέσα μαζικής επικοινωνίας. Mm-hmm. Ακούω, για παράδειγμα, πολλούς αναλυτές, σε εισαγωγικά, να μιλάνε για φαινόμενα φτωχοποίησης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτά, συγχωρήστε με που θα το πω, είναι ανόητα. Mm-hmm. Στην Ελλάδα θα έχουμε ένα πληθωρισμό σε ένα από τα άσχημα σενάρια που θα ακουμπάει το 10%. Σε ένα από τα δυσμενέστατα σενάρια θα είναι ένα 10% πληθωρισμός. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ό,τι αγοράζουμε σήμερα με 100 ευρώ, του χρόνου στη χειρότερη των περιπτώσεων θα το αγοράζουμε με 110 ευρώ. Αυτό είναι το 10% πληθωρισμός. Mm-hmm. Θα μου πείτε, μα εδώ πέρα βλέπουμε και εκτοξεύονται οι τιμές ενέργειας. Εκτοξεύονται οι τιμές του μαλακού σταριού. Όλα μαζί προσδιορίζουν τον πληθωρισμό στο 10%. Καταλάβατε? Ναι. Με άλλα λόγια, αυτή η καταστροφολογία σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι άστοχη. Ενισχύει και ένα φαύλο κύκλο. Ακριβώς. Δεν φτωχοποιείται όμως ποτέ ένας λαός με μία αύξηση των τιμών κατά 10% από χρόνο σε χρόνο. Αυτή τη στιγμή, να σας δώσω ένα συγκριτικό παράδειγμα, η Τουρκία έχει ένα πληθωρισμό της τάξης του 60%. Εγώ εκτιμώ ότι η ρώσικη οικονομία το χρόνο που έρχεται θα έχει ένα πληθωρισμό 30-35%. Εκεί πέρα να μιλήσεις για πιθανότητα φτωχοποίησης κάποιων μερίδων του πληθυσμού, δεδομένου ότι δεν υπάρχει και η ασφάλεια που τους δίνει ένα ισχυρό νόμισμα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ό,τι και μεθόδευσε να ακολουθήσει ο Πούτιν, δεν πρόκειται ποτέ το ρούβλι να γίνει ένα σοβαρό νόμισμα, ευσταθές και αξιόπιστο. Θα βρίσκεται πάντοτε υπό την δαμόκλειο σπάθη της υποτίμησης. Λοιπόν, και για να το συνοψίσω, το επόμενος χρόνος εύκολος δεν θα είναι. Κανένας όμως να μην νομίζει ότι έτσι όπως πάντα πράγματα θα οδηγηθούμε σε συνθήκες ακραίες, τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο. Απ' την άλλη μεριά, δεν πρέπει κανένας να ξεχνάει ότι κάποια στιγμή αυτό το σπιράλ των αρνητικών εξελίξεων θα εξαντληθεί. Μία λύση θα βρεθεί. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα, αν έχουμε διατηρήσει την ψυχραιμία και τη σοφροσύνη μας στη δημοσιονομική, που βλέπω ότι μπορούμε να τη διατηρήσουμε και τη διατηρούμε, από εκεί και πέρα επιστρέφουμε πάλι σε μία εποχή αισιόδοξη. Σε μία εποχή που μπορούμε να προσδοκούμε βάσιμα γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό θα μείνει στη μνήμη μας απλά και μόνο σαν ένα φρενάρισμα. Σαν ένας ή δύο χρόνια δυσκολίας που θα ξεπεραστούν όμως. Και θα μας βοηθήσουν να τρέξουμε πιο γρήγορα στο μέλλον, δημιουργώντας και νέες ευκαιρίες. Νέες επενδυτικές ευκαιρίες και στον χώρο της ενέργειας, αλλά και στον χώρο και άλλων παραγωγών. Το τελευταίο θα σας πω για να ολοκληρώσω. Mm-hmm. Ακούτε, για παράδειγμα, το μεγάλο προβληματισμό που έχει έλθει εξαιτίας της πολύ μεγάλης αύξησης στη τιμή των μαλακών σιτηρών. Το ακούτε? Mm-hmm. Την ίδια στιγμή που εκδηλώνεται αυτό το πρόβλημα, αυτή η αύξηση των τιμών για τα μαλακά σιτηρά λειτουργεί και ως σκανδάλι για να καλλιεργήσουν οι αγρότες μας του χρόνου μαλακά σιτηρά, υποκαθιστώντας τα πιο δύσκολα και πιο ακριβά σκληρά σιτηρά με μαλακά σιτηρά. Αυτό είναι το καλό της αγοράς, κύριε Χαραλαμπίδη. Κάθε πρόβλημα ξεπερνιέται όταν σου δώσει το σήμα η τιμή στην αγορά. Οποιαδήποτε έλλειψη βλέπετε σημαίνει ευκαιρία για πρόσθετη κερδοφορία. Πράγμα που δραστηριοποιεί και κατευθύνει τους παραγωγικούς συντελεστές, έτσι ώστε η έλλειψη του σήμερα να πάψει να είναι έλλειψη αύριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βλάδο, για τη συζήτηση που κάναμε. Ήταν πολύ ουσιαστική αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ εγώ, κύριε Χαραλαμπίδη, για τη χαρά που μου δώσετε να επικοινωνήσουμε.
και να απευθυνθώ και στους αγαπημένους φίλους μου στο Ηράκλειο και στην Κρήτη. Να είστε καλά λοιπόν. Καλό βράδυ και χρόνια πολλά για αύριο. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Γεια σας.